μια χαρά. Ομολογώ ότι είχα σκοπό να μην κάνω κανένα βίντεο, να μην γράψω κανένα άρθρο μέχρι το τέλος του Αυγούστου, αλλά δυστυχώς ο κύριος Κοντονής μας την έκατσε και έτσι θα αναγκαστούμε να κάνουμε τουλάχιστον αυτό το βίντεο. Μιλά φυσικά για την άρνηση να πάει να καταδικάσει τα εγκλήματα του κομμουνισμού στην Εστονία. Λάβετε υπόψη σας ότι είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη. Ξέρετε, εμένα το πάθος μου είναι η ιστορία. Ίσως να έπρεπε να είχα σπουδάσει ιστορία και όχι διδείξη επιχειρήσεων και marketing και να γίνω δημοσιογράφος παρά να γίνω ιστορικός. Και αυτή είναι η αγάπη μου μεγάλη. Και ως εκ τούτου, επειδή δεν μου αρέσουν τα ψέματα και δεν μου αρέσουν οι βλακίες, σκέφτηκα λοιπόν να εξηγήσουμε λίγο από τη μία τι ακριβώς έγινε με την Εστονία και από την άλλη γιατί αυτά που λέει ο κύριος Κοντονής και οι συνειδητοποίητοι του, όπως λέγανε παλιά για τους κομμουνιστές, είναι τρίχες κατσαρές για να μην πω κάποια άλλη μεγαλύτερη ή εσχότερη κουβέντα και δεν κάνει. Το 1939, λοιπόν, 25 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, 24 Αυγούστου, η Robin Trott υπογράφεται, το παραδείγμα, υπογράφεται η συμφωνία Molotov-Ribbentrop. Η συμφωνία αυτή είναι ότι η μη επίθεση μεταξύ Γερμανίας ναζιστικής και σοβιετικής κομμουνιστικής του Στάλιν, Σοβιετική Ένωση. Μέσα σε αυτή λοιπόν σε αυτό το σύμφωνο συνεργασία υπάρχουν και μερικές απόρριτες μυστικές παραγράφους και προϋποθέσεις, μία εκ των οποίων είναι να βάλουμε στην Ανατολική Ευρώπη ζώνες επιρροές, όπου λοιπόν η Γερμανία θα φάει τη μισή Πολωνία και η άλλη μισή θα πάει στα χέρια του μπαμπά Στάλιν, του αδελφού Στάλιν, του πατερούλη Στάλιν, συγγνώμη, μεταξύ των οποίων θα πάνε και η Φιλανδία, η Εστονία, η Λιθουανία και η Λάτβια. Και όλος έτσι έγινε και το 40 τον Ιούνιο τον Ιούνιο του 1940, μέσα Ιούνιο κάπου αυτές τις μέρες ήταν, επιτίθεται η Ρωσία, μπουκάρει μέσα στην Εστονία, τα κάνει όλα λίμπα, ως συνήθως, και φυσικά ζητάει να γίνει δημοψήφισμα και ζητάει να κάνει να γίνει δημοψήφισμα ώστε να δούμε αν πρέπει να πάνε κάτω από τη Σοβιετική κατοχή ή αν θέλετε επιρροή, διότι ξέρετε η Σοβιετική ήταν πάντοτε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας του ανθρώπου κουλουπού που λέει και το παιδάκι που ήταν τα μικρά μουσι, μάλλον μουσι, ναι. Και πραγματικά γίνεται το δημοψήφισμα αυτές τις τρεις χώρες, Βαλτική και ξέρω εγώ τι. Δημοψήφισμα, πήρανε τους δικούς τους, είπαν στους δικούς να ψηφίσουν, απλώς να σας δώσω μερικά νούμερα. Κάπου 24.000 κόσμος είχε συλληφθεί, 12.000 είχε να πάει στα γκούλα και ψοφίσανε εκεί πέρα, πεθάνανε εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν είναι η ναζιστική Γερμανία, ακριβώς ένα χρόνο παρακάτι μέρες μετά, το 41 τον Ιούνιο, κάνει ντου και μπαίνει μέσα στις βαλτικές χώρες, αυτές βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή τους Ναζί, ως απελευθερωτές τους. Και γι' αυτό και μάλιστα και πολύ εύκολα και πρόθυμα στέλνουν και στρατεύματα μαζί με τους Γερμανούς, στους Γερμανούς για να πολεμήσουν μαζί στην εισβολή της Ρωσίας, διότι δηλαδή θα πάρουμε πίσω το αίμα μας. Θα ήθελα εδώ πέρα να κάνω μία απλώς παρένθεση, γιατί πολλοί μπορεί να σκεφτείτε καλά, εσύ Εβραίος μιλάς για, δεν δέχεσαι ότι οι Εστονοί και γενικότερα οι Βαλτικές χώρες ήταν φιλοναζί και μάλιστα κυνηγούσαν Εβραίους, βεβαίως. Αυτό έτερον εκατέγραφε που έλεγε ένας φίλος μου, έτερον εκατέγραφε. Το ότι ήταν αντισημίτες του κερατά όλες οι Βαλτικές χώρες, αν θέλετε, με προεξάχουσα τη Σοβιετική Ένωση και όλες τις άλλες χώρες, ναι, η Πολωνία, ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να καθαρίσει η ιστορία και δεν το ξεχνάνε οι Εβραίοι τουλάχιστον. Και έχουμε από την άλλη και τα ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή, μην παίρνουμε κάθε πράγμα, το έχω βαρεθεί το πράγμα. Κάθε πράγμα που λέω ή γράφω αμέσως, ναι, αλλά στο Ισραήλ, ναι, αλλά εσείς οι Εβραίοι. Υπάρχει κι άλλος κόσμος εκτός από εμάς. Σε τελική ανάλυση, είμαστε μόλις 13 εκατομμύρια. Σε 7 δις ίσως. Οπότε. Αφήστε τις βλακίες αυτές. Γυρίζω λοιπόν στο θέμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί οι Βαλτικές χώρες υποδέχονται
τους Γερμανούς ως απελευθερωτές. Και γιατί στέλνουν και στρατεύματα να μπουν στη Ρωσία, τους είχαν άκρη. Τώρα το να πεις ότι εγώ δεν βλέπω εγκλήματα των κομμουνιστών, ακόμα και για το δεύτερο παγκόσμιο, ρε παιδιά, δηλαδή για να καταλάβετε με τι φασιστικό, ναζιστικό καθεστώς είχαν κάνει η Ανατολική Ευρώπη τα λέει 70 χρόνια. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, οι ελάχιστοι Γερμανοί εχμάλωτοι που γυρίσανε, πιαστήκανε τότε με το Στάλιγκραν και ξέρω εγώ τι, πάνω από ένα εκατομμύριο στρατιώτες πρέπει να είχαν πιαστεί σε εχμάλωτοι. Αυτοί που γύρισαν οι ελάχιστοι, γιατί οι υπόλοιποι πεθάνανε στα κούλα, γυρίσαν μετά από 10 με 15 χρόνια στη Γερμανία. Αν σκεφτείτε ότι η συνθήκη της Γενέβης και όλοι οι άλλοι λένε ότι το πρώτο πράγμα που κάνει στην τελειώρα πόλη είναι την αλλαγή εχμαλώτων, τραυματιών κλπ. Μα μιλάμε για τέτοιους ανθρωπιστές. Δηλαδή, είναι αυτό που είπε ο Λαζαρίδης στο βιβλίο του, ο τίτλος του βιβλίου του Λαζαρίδη, ενός παλιού κομμουνιστή, ο οποίος προφανώς κάποια στιγμή είδε το φως το αληθινό. Έγραψε λοιπόν ο τίτλος του βιβλίου που έγραψε ήταν «Σύντροφοι, ευτυχώς που ιτηθήκαμε». Ή «Ευτυχώς που ιτηθήκαμε σύντροφοι», κάτι τέτοιο. Δεν το θυμάμαι, γιατί του 90 βιβλίο είναι. Όντως, και λες εσύ τώρα κύριε Κοντονή, ότι εγώ δεν πάω να καταδικάσω τα έσχη των κομμουνιστών. Μα υπήρξε πουθενά κομμουνιστικό καθεστώς που δεν έγιναν έσχη. Καμπότζη, Βιετνάμ, Ανατολική, πώς το λένε, Νότιο Αμερική. Όταν μαθαίνουμε ξαφνικά ότι ο ήρωας των ονείρων μας, ο Τσε Γκεβάρα, ήταν ο μεγαλύτερος χασάπης που υπήρξε στο Σότο. Δεν υπάρχει καθεστώς. Κούβα, Κίνα, εκατομμύρια αποταμιέματος με την πολιτιστική επανάσταση και το κόκκινο βιβλιαράκι και ξέρω εγώ τι. Και μου λες Κοντονή ότι δεν υπάρχουν εγκλήματα και δεν τα εξισώνεις. Ωραία, τα εξισώνεις και τα παραεξισώνεις. Είπαμε, η μόνη διαφορά είναι τα χρώματα μεταξύ των κομμουνιστών και των ναζιστών είναι το χρώμα και ο τρόπος που σκοτώνουν. Τίποτα, ο ένας στα γκούλαξε στα ψυχιατρία, ο άλλος στα κρεματόρια και στα, πώς το λένε, στα λάμψα αερίων. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλη διαφορά. Αλλά εμείς, πολιτικοί, πώς το λέει ο άλλος μεγάλος ηγέτης, ο Παντέο, η περήφανη εξωτερική πολιτική, είχε κάνει συμμαχίες με τη Ζιμπάμπουε, με ξέρω εγώ με το Μεξικό, με κάτι τέτοια τριτοκοσμικά, πρωτοβουλία των έξι, έτσι και εσύ τώρα. Μπαδούρο, Τσάβες, ξέρω εγώ τι. Φαίνεται ότι τελικά αυτό που έχω κάνει αρκετά βίντεο και φωνάζω εδώ και από την ημέρα που μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι στην αρχή, ότι αν δεν κάνουν την Ελλάδα Σοβιετία, δεν θα ησυχάσουν. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο από όλα, διότι το οικονομικό, όπως σας έχω πει και άλλες φορές, θα περάσει λίγο, πολύ, από εδώ, από εκεί θα περάσει. Άμα μας κατσικωθεί η Σοβιετία, ζητώ που καήκαμε. Αυτά, για χαρά και ελπίζω να μην χρειαστεί άλλη.